Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας και Χριστός Ανέστη. Δευτέρα, 27 Απριλίου και είναι τα γεγονότα των 8.30 από το Μεγάλο Κανάλι. Ο πρόεδρος των Σκοπίων προκαλεί την Ελλάδα από την τουρκική τηλεόραση. Άμεση αντίδραση της Αθήνας. Σερβία και Μαυροβούνιο ίδρυσαν σήμερα το κράτος της μικρής Ιουγκοσλαβίας. Σπέβδει την Πέμπτη στο Βελιγράδιο Μητσοτάκης. Ο Γκένσερ ευνηδιάζει την Ευρώπη με την παρέτησή του. Ανησυχία στις Βρυξέλλες για την εξωτερική πολιτική της Γερμανίας. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με την δυσάρεστη είδηση. Το αίμα των εκδρομέων έβαψε δυστυχώς την άσφαλτο και σε αυτή την πασχαλινή έξοδο, τη μεγαλύτερη της δεκαετίας. Παρά τα δρακόντια μέτρα της τροχιάς, 17 άτομα έχασαν ως τώρα τη ζωή τους και 206 τραυματίστηκαν σε 140 τροχαία δυστυχήματα. Και αυτά ενώ ακόμη η επιστροφή συνεχίζεται. Οι κάμερες του Μέγκα κατέγραψαν από το ελικόπτερο της Ιντερ Αμέρικαν τα πρώτα κύματα επιστροφής των Αθηναίων. Πετάμε πάνω από την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Η επιστροφή των Αθηναίων έχει αρχίσει. Από τις 2 μετά το μεσημέρι, η τροχιά μονοδρόμησε την Εθνική Οδό από το 46ο στο 24ο χιλιόμετρο. Από το 24ο στο 11ο χιλιόμετρο, στο ύψος του Δαφνίου, έχει παραχωρηθεί μία επιπλέον λωρίδα στο ρεύμα εισόδου προς Αθήνα. Το ίδιο έχει γίνει και στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας από το 34ο στο 28ο χιλιόμετρο. Ανοιχτός ο δρόμος. Ανοιχτός ο δρόμος. Χωρίς προβλήματα. Όλη η δύναμη της τροχιάς Αττικής θα βρίσκεται επί ποδός και αύριο που αναμένεται να επιστρέψουν τα περισσότερα από τα 450.000 αυτοκίνητα τα οποία βγήκαν από την Αθήνα πριν από το Πάσχα. Περιπολικά και μοτοσυκλετιστές, πεζοί, τροχονόμοι και αυτοκίνητα με συμβατικούς αριθμούς παίρνουν μέρος στα μέτρα για μια ανέμακτη επιστροφή. Από 65 παραβάτες οδηγούς έχουν αφαιρεθεί μέχρι στιγμή στο δίπλωμα οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας. Σήμερα τίποτα. Εχθές είχαμε παράπονο. Δεν ήταν κανένας τροχονόμος στον δρόμο. Για τους τυχερούς που έμειναν στην επαρχία ένωψη της Πρωτομαγιάς, οι διακοπές συνεχίζονται. Οι υπόλοιποι σιγά σιγά επιστρέφουν στο πάλε ποτέ κλείνον άστι. Αθήνα πάλι. Πάλι τα ίδια. Η επιστροφή των Αθηναίων, όπως είπαμε, συνεχίζεται ως αυτή την ώρα. Να συνδεθούμε τώρα με το κινητό τηλεοπτικό συνεργείο του Μέγκα που βρίσκεται στον κόμβο της Κηφισιάς, στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Ο Σωτήρης Σοφός είναι εκεί και θα μας δώσει τώρα τις τελευταίες πληροφορίες από την κίνηση στις εισόδους της πρωτεύουσας. Σωτήρη, σε ακούμε. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Η επιστροφή των Αθηναίων που άρχισε το πρωί συνεχίζεται. Στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, όπου βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, η κίνηση είναι αυξημένη. Όπως σας πληροφορεί η τροχιά, η κίνηση είναι μεγάλη και στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, αλλά ο κύριος όγκος των εκδρομέων αναμένεται να επιστρέψει αύριο. 5.000 τροχονόμοι βρίσκονται σε επιφυλακή στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο για την αποτροπή των τροχαίων δυστυχημάτων και τη διευκόλυνση της κίνησης. Όμως, παρά την κινητοποίηση και τα αυστηρά μέτρα της τροχέας, από τη Μεγάλη Πέμπτη έως τώρα έχουν γίνει 140 τροχαία ατυχήματα. Στο τελευταίο, που έγινε πριν από περίπου 2 ώρες, στο 20ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, σε τετραπλή καραμπόλα αυτοκινήτων, ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς. Αυτά από την Εθνική Οδό, επιστροφή και πάλι στην Παιανία. Σωτήρη Σοφέ, ευχαριστούμε πολύ. Να επιστήσουμε για άλλη μια φορά την προσοχή όλων των οδηγών, κυρίες και κύριοι, και να ευχηθούμε να μην υπάρξουν άλλα θύματα. Από τα χέρια ενός 29χρονου εργάτη, ο οποίος συνελήφθη και δύο φίλων του που αναζητούνται, έφυγε το φωνικό βαρελότο που σκότωσε το βράδυ της Ανάστασης στο Κιάτο τον 47χρονο Ηλία Φαγκρά, πατέρα δύο μικρών παιδιών. Ο Κώστας Πολίτης, 29 χρόνων, εργάτης που συνελήφθη, ο Ανδρέας Κεφάλας, 24, ελαιοχρωματιστής και ο γαμπρός του Νίκος Δερεκόπουλος που αναζητούνται, είναι σύμφωνα με την αστυνομία οι δράστες οι οποίοι έριξαν το βαρελότο βόμβα στο Κιάτο μία ώρα πριν την Ανάσταση. Από την έκρηξη, ο 47χρονος Ηλίας Φαγκράς, πατέρας δύο μικρών παιδιών, σκοτώθηκε ακαριέα. Ο Κώστας Πολίτης λέει ότι μαζί με τους άλλους πήραν την κροτίδα από το αυτοκίνητο του Δερεκόπουλου. Πετάξαμε αυτή την κροτίδα προς το δρόμο. Μετά φύγαμε, τρέξαμε προς τα κάτω με τον κόσμο. Φυσικά να φυλαχτούμε. Γύρισα πίσω, είδα ένα θόρυβο. Βέβαια δεν ήξερα τίποτα για το ατύχημα. Ο Κωνσταντίνος Πολίτης υποστηρίζει ότι δεν έφτιαξε εκείνος το βεγγαλικό βόμβα. Δεν ήξερα τίποτα, τι ακριβώς περιείχε, τι ήταν αυτό το πράγμα, τι είχε μέσα ακριβώς η κροτίδα. Η είδηση έπεσε σαν βόμβα στην οικογένειά του. Εγώ το έχω για ήσυχο παιδί. Τώρα πώς έγινε και αυτό δεν γνωρίζω. Αυτό το έθιμο φέτος στο Κιάτο στήχησε μια ζωή. Είναι ένα έθιμο το οποίο δεν μπορώ ούτε εγώ ούτε κάποιος άλλος να το χαλάσει. Θα το καταργήσουμε και το διαβεβαιώνουμε στην κοινή γνώμη. Αποφασισμένος να κερδίσει τη μάχη με τον καρκίνο, αναχώρησε το μεσημέρι για τη Νέα Υόρκη ο Γιώργος Γεννηματάς. Την Πέμπτη εισάγεται στο νοσοκομείο Memorial, όπου τη Δευτέρα, κατά πάσα πιθανότητα, υποβάλλεται σε εγχείρηση. Φίλοι και αντίπαλοι κατέκλυσαν τις τελευταίες ημέρες στο σπίτι του κ. Γεννηματά στο Μαρούσι με ευχές. Το μεσημέρι στο αεροδρόμιο τον κατεβόδωσαν οι δικοί του άνθρωποι.
Ψύχρεμος όπως πάντα ο Γιώργος Γεννηματάς έφτασε στο αεροδρόμιο του Ελληνικού λίγο πριν τις 11 το μεσημέρι. Τον συνόδευαν η σύζυγός του Κάκια, η εγγονούλα του και η κόρη του Φόφη με τον σύζυγό της Αλέκο Καραχάλιο, οι οποίοι και θα τον συνοδεύσουν στη Νέα Υόρκη μαζί με τον στενό του φίλο Κώστα Γείτονα. Την Πέμπτη επίσης θα μεταβούν στη Νέα Υόρκη και οι δύο φίλοι του γιατροί, κύριοι Χαλιβελάκης και Ρούσης, που παρακολουθούσαν εδώ στην Αθήνα την εξέλιξη της υγείας του. Ο Γιώργος Γεννηματάς θα εισαχθεί στο νοσοκομείο Memorial της Νέας Υόρκης την Πέμπτη και αφού υποβληθεί σε μια σειρά εξετάσεων θα μπει στο χειρουργείο μάλλον τη Δευτέρα. Σε μια έκφραση του σπάνιου θάρρους που πάντα το διέκρινε στη ζωή του, ο Γιώργος Γεννηματάς είχε ανακοινώσει ο ίδιος την ασθένεια από την οποία έπασχε. Λίγες δε μέρες μετά την επιστροφή του από ένα ταξίδι στο Λονδίνο, όπου είχε επιστοποιηθεί το είδος της ασθένειας και συγκεκριμένα στις 30 Ιανουαρίου, σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας εξέφρασε τη συμπαράστασή του στο νέο και σημαντικότερο αγώνα του Γιώργου Γεννηματά, με εκείνο το συγκινητικό χειροκρότημα των 300 συναδέλφων του βουλευτών, λίγο πριν αρχίσει η πρώη μερισσίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή. Α, κύριε Γεννηματά, εκ μέρους φαντάζομαι όλων των συναδέλφων, σας ευχόμεθα όλοι περαστικά. Μια νέα επαναστατική ιατρική ανακάλυψη αναπτερώνει τις ελπίδες για την καταπολέμηση του καρκίνου των πνευμόνων. Αμερικανοί ερευνητές εισήγαγαν στα χειρουργεία υπερσύγχρονα ηλεκτρονικά κομπιούτερ που καταγράφουν με φωτογραφίες σε μεγέθυνση τους καρκινογόνους ιστούς, οι οποίοι και αφαιρούνται με ακτίνες λέιζερ. Οι άνθρωποι που έχουν υποβληθεί σε εγχείρηση του καρκίνου των πνευμόνων το θυμούνται με πόνο σε κάθε τους ανάσα. Ο Δ. Ρόντνεϊ Λάνδρονο εξηγεί το γιατί. Τα πλευρά σπάνε, λέει, οι μυς χωρίζονται. Ο ασθενής χρειάζεται το λιγότερο 6 μήνες για να αναρρώσει. Και για πολύ καιρό μετά, σε κάθε του αναπνοή πονάει. Ο Δ. Λάνδρονο είναι επικεφαλής της ομάδας των χειρούργων στο Πανεπιστήμιο του Πίτσμπουργκ στην Πενσιλβάνια, που ανεκάλυψαν τη νέα τεχνική αφαίρεσης καρκινικών όγκων από τους πνεύμονες με λέιζερ. Μια μέθοδο πολύ πιο πολύ πιο εύκολη, που διαρκεί λιγότερο και δεν είναι επώδυνη. Η επέμβαση γίνεται με τηλεχειριστήριο και αυτό είναι που κάνει όλη τη διαφορά. Την ώρα που ο ασθενής βρίσκεται υπό την επίρρεια της νάρκωσης, οι γιατροί εισάγουν ένα καθετήριο στο στήθος του, συνδεδεμένο με μια μικροσκοπική τηλεοπτική κάμερα. Η οθόνη προβάλλει τον όγκο σε μεγέθυνση και οι χειρούργοι προχωρούν στην επέμβαση αφαιρώντας τους άρρωστους ιστούς με το λέιζερ. Η όλη διαδικασία διαρκεί μία ώρα, ενώ η τομή είναι πολύ μικρή. Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούν να αφαιρέσουν τους κακοήθεις όγκους στις μισές τουλάχιστον περιπτώσεις καρκίνου των πνευμόνων. Προκλητική επίθεση εναντίον της Ελλάδος αλλά και της Σερβίας εξαπέλυσε από την τουρκική τηλεόραση ο κύριο Γκριγκόροφ. Ο πρόεδρος των Σκοπίων ισχυρίστηκε ότι η Ελλάδα συγκεντρώνει στρατεύματα στα σύνορα με τα Σκόπια και ετοιμάζει τον οικονομικό τους αποκλεισμό. Ο ανταποκριτής μας, ο Νίκος Γεωργιάδης, μας ενημερώνει. Ενώ τα Σκόπια εκδίδοντας σήμερα προσωρινό νόμισμα και κτίζοντας συνοριακούς σταθμούς στα σύνορα με τη Σερβία, απαγκιστρώνονται πλήρως από τον πρώην γιουγκοσλαβικό κορμό, ο πρόεδρος των Σκοπίων, μιλώντας στην τουρκική τηλεόραση, προβαίνει σε αντιπερισπασμό, δηλώνοντας ότι η δημοκρατία του κινδυνεύει από την Ελλάδα και τη Σερβία και πως οποιαδήποτε επίθεση εναντίον των Σκοπίων θα προκαλούσε έκρηξη ανάλογη της Βοσνίας, αποδεχόμενος έτσι αμέσως ότι υπάρχουν εξοπλισμένες εθνικές πολιτοφυλακές. Ο Γκριγκόροφ ομιλεί περί συγκεντρώσεως ελληνικών στρατευμάτων στα σύνορα και οικονομικού αποκλεισμού, ενώ η προειδοποίησή του στρέφεται καταρχήν προς το Βελιγράδι, όπως εκτιμάται στη σερβική πρωτεύουσα. Το περίεργο είναι ότι ο Γκριγκόροφ δεν αναφέρεται καν στο αλβανικό στοιχείο, που εντός δεκαετίας θα είναι η πλειοψηφία του πληθυσμού στη δημοκρατία αυτή. Τα Σκόπια, αποφασίζοντας να δημιουργήσουν ανεξάρτητο νομισματικό σύστημα, επέλεξαν μόνοι τους τον οικονομικό αποκλεισμό τους, λένε πολιτικοί παράγοντες στο Βελιγράδι, επισημένοντας πως η δημοκρατία των Σκοπίων αυτοστραγγαλίζεται, αρνούμενη συνεργασία με το Βελιγράδι στο όνομα μιας αμφιλεγόμενης σε μακροβιότητα ανεξαρτησίας. Νίκος Γεωργιάδης, Βελιγράδι, για το Mega Channel. Άμεση ήταν η αντίδραση της Αθήνας στη νέα πρόκληση του Γκριγκόροφ. Το Υπουργείο Εξωτερικών τονίζει σε ανακοίνωσή του ότι η Ελλάδα ούτε σε μετακινήσεις στρατιωτικών δυνάμεων προβαίνει, ούτε απειλεί κανέναν. Οφείλει, προειδοποιεί το Υπουργείο Εξωτερικών τον κύριο Γκριγκόροφ, αντί να παραλογίζεται να αναλογιστεί τους κινδύνους που δημιουργούν οι ανιστόρητες επιδιώξεις του και η αιμονή του σε μια άφρονα και ατελέσφορη πολιτική. Η Αθήνα για μια ακόμη φορά τονίζει ότι θα αναγνωρίσει τα Σκόπια και θα τα βοηθήσει εάν πάψουν να οικειοποιούνται το ιστορικό όνομα της Μακεδονίας. Από τα Χανιά τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία που έχει η απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στον Γκριγκόροφ και αναφέρθηκε στο κρίσιμο 15ήμερο που αρχίζει για το εθνικό πρόβλημα με τα Σκόπια. Πρέπει να ταξιδέψω στο Βελιγράδι την Πέμπτη, πρέπει να πάω στην Πορτογαλία την Παρασκευή, πρέπει να πάω στην Αλβανία την Κυριακή και από εκεί πέρα θα έχει συνέχεια.
Είναι μια κρίσιμη καμπή για τα εθνικά μας θέματα και χρειάζεται μια γενική κινητοποίηση. Σε ερώτηση αν την Παρασκευή στην Πορτογαλία θα γίνει ουσιαστική συζήτηση για το θέμα των Σκοπίων, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε. Θα γίνει ουσιαστική συζήτηση, αλλά δεν θα είναι η τελική. Η επιδίωξη δική μου είναι αν μπορεί η τελική συζήτηση, που ελπίζω και πρέπει κατά την άποψή μας να είναι ικανοποιητική για μας, να γίνει στις 11 Μαΐου. Η παρουσία του κ. Παλαιοκρασά στο σπίτι σας σημαίνει ότι συζητήσετε και τα οικονομικά θέματα? Όχι. Ο κ. Παλαιοκρασάς ήρθε στην Κρήτη, μας έκανε την ευχαρίστηση να περάσει τις γιορτές του Πάσχα εδώ στην Κρήτη. Στην άλλη μεριά, στο Ηράκλειο και ο κ. Κοντογιανόπουλος και ο κ. Κοραχάης. Όσοι βρεθήκαν εδώ, τους κάλεσα σήμερα που βρεθήκαμε όλοι μαζί. Ο κ. Παλαιοκρασάς θα ασχοληθεί πάλι με τα οικονομικά όταν θα γυρίσει πάλι πίσω. Καιρός είναι και αυτός να περάσει μερικές μέρες ξεκούραστες. Παρ' όλα αυτά όμως ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι το νέο φορολογικό νομοσχέδιο έχει ήδη ολοκληρωθεί από τον Υπουργό Οικονομικών και θα κατατεθεί σύντομα στη Βουλή. Ο Πρωθυπουργός ρωτήθηκε ακόμα αν έχει αποφασίσει πότε θα γίνει ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης. Για ανασχηματισμό θα περιμένει. Λίγες ώρες πριν εκδηλωθεί η πρόκληση από τα Σκόπια, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, ο κ. Ανδρέας Παπανδρέου, είπε από την Κέρκυρα ότι αν το κρατήδιο αυτό αναγνωριστεί ως Μακεδονία, τότε πρέπει να καταργηθεί αμέσως το καθεστώς de facto αναγνώρισης. Ένα καθεστώς που, όπως είπε ο κ. Παπανδρέου, ισχύει και τώρα. Εκείνο που ξεχνάμε είναι ότι σήμερα υπάρχει de facto αναγνώριση. Διότι υπάρχει και προξενείο και διασυνοριακή σταθμή και υπάρχει βεβαίως ελευθερία μετακίνησης, διακίνησης. Όταν όμως ξεκαθαριστεί το πράγμα, όταν υπάρξει η λέξη Μακεδονία, τότε πρέπει αυτό το καθεστώς να καταργηθεί. Δεν είναι θέμα μέτρων, είναι θέμα καθεστώτος. Αναγνωρίζουμε ή όχι, de facto, μια Μακεδονία στο βορρά μας. Και η απάντηση είναι όχι. Από τις τάχτες του εμφυλίου και της πάλε ποτέ κρατεάς Ιουγκοσλαβίας γεννήθηκε σήμερα ένα νέο κράτος, η μικρή Ιουγκοσλαβία της Σερβίας και του Μαυροβουνίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη, με εξαίρεση την Ελλάδα, έλαμψαν δια της απουσίας τους από την επίσημη τελετή. Η ελληνική κυβέρνηση, με επίσημη ανακοίνωσή της, χαρακτήρισε το γεγονός ως ένα βήμα για την αποτροπή της πλήρους διασπάσεως της Ιουγκοσλαβίας. Από το Βελιγράδι, ο Νίκος Γεωργιάδης μεταδίδει. Της ιστορικής περίοδου ήχησε σήμερα το μεσημέρι στο Βελιγράδι με τον εθνικό ύμνο της νέας μικρής Ιουγκοσλαβίας και η Σλαβένη εμπρός Σλάβη. Η δεύτερη Ιουγκοσλαβία του Τίτο μέσα στις τάκτες και το αίμα γέννησε νέα κράτη και μια τρίτη Ιουγκοσλαβία από την Ένωση Σερβίας και Μαυροβουνίου. Ενδεικτική η απουσία από την τελετή ίδρυση των εκπροσώπων της Δυτικής Κοινότητας, των Ηνωμένων Πολιτειών και των χωρών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, εκτός της Ελλάδος, που τελικά εκπροσωπήθηκε. Παρόντες οι εκπρόσωποι της Τουρκίας, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της Ρωσίας, απόντες οι επικίνδυνοι γείτονες της Νέας Ιουγκοσλαβίας, η Αλβανία και η Ουγγαρία, που διαθέτουν ισχυρές μειονότητες στο νέο κράτος. Πρόβλημα διπλωματικής αναγνωρίσεως αντιμετωπίζει η Τρίτη Ιουγκοσλαβία, η ίδρυση της οποίας δεν συνεπάγεται αυτόματη αναγνώρισή της ως κληρονόμου της πρώην Ιουγκοσλαβίας. Νίκος Γεωργιάδης, Βελιγράδι. Ως κεραυνός ενεθρία έπεσε σήμερα στην Ευρώπη η είδηση για την παρέτηση του Γερμανού Αντικαγκελαρίου και επί 18 χρόνια Υπουργού Εξωτερικών Hans Dietrich Genscher. Η ευνηδιαστική αναγγελία της παρέτησης του αρχιτέκτονα της γερμανικής ενοποίησης ενδύνει τη φημολογία και τα σενάρια για τα μελλοντικά πολιτικά του σχέδια. Ο ίδιος με επιστολή του στην ηγεσία του κόμματος Φιλελευθέρων επικαλείται λόγους υγείας. Τονίζει όμως ότι θα παραμείνει στην ενεργό πολιτική. Ο καγκελάριος Χέλμουτ Κόλ ήταν ίσως ο μόνος που γνώριζε την εξέλιξη αυτή και με σημερινές του δηλώσεις χαρακτήρισε σημαντικές τις υπηρεσίες του Hans Dietrich Genscher. Στη θέση του Υπουργού Εξωτερικών διορίστηκε η Ίμγκαρ Σβέτσερ, ηγετικός τέλεχος των Φιλελευθέρων. Ο Γιώργος Κουβαράς από τις Βρυξέλλες μας ενημερώνει. Στα 65 του χρόνια, ο Dietrich Genscher είναι ο πιο δημοφιλής πολιτικός άνδρας της Γερμανίας, ο αρχαιότερος υπουργός εξωτερικών του κόσμου, είναι εκείνος που οδήγησε τη γερμανική διπλωματία κατά τη διάρκεια ολόκληρης της φάσης της ενοποίησης των δύο Γερμανιών μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου. Αυτά τα ατού που τονίζονται τις αντιδράσεις των πρωτευουσών είναι που ζωηρεύουν τον προβληματισμό των διπλωματικών κύκλων των Βρυξελών για το πολιτικό του μέλλον αλλά και τις ανησυχίες για την πολιτική που θα ακολουθήσει ο διάδοχός του. Το ερώτημα εάν ο Dietrich Genscher στοχεύει τώρα στη θέση του Προέδρου της Γερμανίας κυριαρχεί στην έδρα της ΕΟΚ. Αλλά αναρωτιούνται εδώ γιατί παρετείται σήμερα αφού η μάχη των εκλογών θα διεξαχθεί το 1994.
Ζωηρές είναι και οι ανησυχίες σε μια περίοδο έντονων ζυμώσεων για την πολιτική ένωση της κοινότητας μετά το Μάστριχτ, εάν η απομάκρυση του Κένσερ θα σημάνει και στροβή της Βόνης σε πιο ευρωπαϊκές θέσεις, δεδομένου ότι μετά τις εξελίξεις στην Ανατολική Ευρώπη, το κόμμα των Φιλελευθέρων πρόβαλαν και ο ίδιος περισσότερο τη θέση της γερμανικής Ευρώπης παρά της Ευρωπαϊκής Γερμανίας. Βρυξέλλες, Γιώργος Κουβαράς για το Mega Channel. Η μεγαλύτερη απεργία μετά τον πόλεμο συγκλονίζει τη Γερμανία. Η δημόσια ζωή παρέλυσε σήμερα, καθώς 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι κατέβηκαν στους δρόμους διεκδικώντας θεσμικές αλλαγές και αυξήσεις. Εκατοντάδες χιλιάδες Γερμανοί κυκλοφορούν σήμερα με τα πόδια, με ποδήλατα, με τα ιδιωτικά τους αυτοκίνητα ή κάνουν οτοστόπ. Ολόκληρος ο δημόσιος τομέας έχει παραλύσει, καθώς 3 εκατομμύρια εργαζόμενοι διεκδικούν αυξήσεις. Λεωφορεία, υπόγειοι, σιδηρόδρομοι, τρένα έχουν ακινητοποιηθεί στο Βερολίνο, τη Στουτγκάρδη, το Ανόβερο, το Μόναχο και δεκάδες άλλες πόλεις. Αποτέλεσμα, φοβερό κυκλοφοριακό χάος. Απεργούν επίσης οι δημόσιοι υπάλληλοι στα ταχυδρομεία, τις τηλεπικοινωνίες, τα υπουργεία, τα νοσοκομεία, τις υπηρεσίες καθαριότητας και τα σχολεία. Η κυβέρνηση ικανοποιεί το αίτημα για αύξηση κατά 500 μάρκα του επιδόματος αδείας, αλλά αρνείται να δώσει αυξήσεις πάνω από 4,7% στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων που ζητούν 9,5%. Πίσω στα δικά μας. Ματωμένο ήταν το γλέντι της Λαμπρής στο χωριό Κεραμίδη στην Αμαλιάδα. Οι πυροβολισμοί που έπεσαν υπό το κράτος ευθυμίας είχαν τραγικό αποτέλεσμα. Σκότωσαν έναν και τραυμάτισαν άλλους τρεις. Σε τραγωδία κατέληξε ο Πασχαλινό Γλέντι στο σπίτι που βλέπετε στο χωριό Κεραμίδη Ηλίας. Κυριακή του Πάσχα, ώρα 8.30 το βράδυ, δύο μπαταριές κυνηγετικής καραμπίνας του 38χρονου Κώστα Κόντου, εργάτη πατέρα δύο μικρών παιδιών από την Αθήνα, κόβουν τη γιορτή στη μέση. Συγγενείς και φίλοι παγώνουν. Πήγε και πήρε άλλος από μέσα στο σπίτι, λένε το ντουφέκι, και έριξε στον αέρα. Πού το έριξε, δεν ξέρουμε, ούτε και κανένας από τους σπιτικούς, ούτε και από κανένας στην παρέα τους ξέρεις. Τα σκάγια του όπλου βρίσκουν τον 73χρονο Λιμπερόπουλο Διονύση, συνταξιούχο του ΟΣΕ, από το επιτάλιο Ηλίας, στο κεφάλι. Έτρεξα εκεί πέρα και είδα τον κόσμο, άλλον πεσμένον από εδώ, άλλον πεσμένον από εκεί και το σκοτωμένο κάτω και απάνω ήταν το παιδί του. Και χωρίς να μιλάει, χωρίς τίποτα. Τα τρία εξαδέλφια, Λαμπρόπουλος Γεώργιος 45 χρόνων από το Κεραμίδι, η 40χρονη Λαμπροπούλου Μάγδα από το Νέο Ηράκλειο, ο 30χρονος Λαμπρόπουλος Γεώργος από τον Πύργο, είναι τυχερά στην ατυχία τους. Ελαφρά τραυματισμένοι διακομίζονται στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Πύργου, όπου αποχωρούν μετά τις πρώτες βοήθειες. Στις 2.30 τα ξημερώματα, ο Κώστας Κόντος παραδίδεται στην αστυνομία υπό την επίρρεια ισχυρού σοκ για το κακό που έχει προκαλέσει. Στο ανώτατο δικαστήριο της Αιγύπτου έχουν εναποθέσει τις τελευταίες ελπίδες τους οι τρεις Έλληνες ναυτικοί, οι οποίοι καταδικάστηκαν σε θάνατο. Συγκλονισμένη, η αδερφή του ενός ναυτικού, Μαρία Μαργέτη, επέστρεψε σήμερα από το Κάιρο και κάνει δραματική έκκληση στις αρχές να μην εκτελεστεί η ποινή του θανάτου. Είναι άδικο αυτό που έγινε προχτές, να καταδικαστούν εις θάνατο τρεις Έλληνες. Πεθαίνουν αυτή τη στιγμή μες στη φυλακή. Για να σωθούν οι τρεις ναυτικοί, κάνει έκκληση στο κράτος, στην κυβέρνηση, στον Υπουργό Εξωτερικών και στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Οι τρεις Έλληνες ναυτικοί, Κώστας Καστανιάς, Νίκος Ζαγγελίδης και Τάσος Κοντογιάννης, ήταν στο Motorship Θανάσης, μέσα στο οποίο το 89 οι αιγυπτιακές αρχές βρήκαν 7,5 τόνους χασίς. Τη Μεγάλη Πέμπτη ήταν και το τέλος τους. Φωνάζανε όπως φώναξα και εγώ εκείνη τη στιγμή. Γιατί μας σκοτώνουνε, Μάρια. Η τελευταία ελπίδα των Ελλήνων ναυτικών, ενώ μένουν 35 ημέρες για την εκτέλεση της ποινής του θανάτου, είναι να γίνει δεκτή η έφεσή τους από το ανώτατο δικαστήριο της Αιγύπτου. Δεν κάναν ανάσταση. Απλούστατα περιμένουν αυτήν την ελληνική δικαιοσύνη τα τρία φέρετρα να τους πάνε. Νεκρός από αδιευκρίνηστη ως αυτή την ώρα αιτία βρέθηκε το πρωί στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Καλαμάτας ο Σμινίδης Ευστάθιος Χριστοφιλόπουλος. Με νεότερη ανακοίνωσή της η πολεμική αεροπορία πιθανολογεί ότι ο Σμινίδης έπεσε θύμα τροχαίου. Ανάσταση στη σκοπιά είχε κάνει ο Σμινίδης Ευστάθιος Χριστοφιλόπουλος. Ώρες αργότερα ο 20χρονος νέος βρέθηκε νεκρός μέσα στην αεροπορική βάση της Καλαμάτας όπου υπηρετούσε και στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε διαπιστώθηκε ότι ο θάνατός του προήλθε από ρήξη του πνεύμονος, πιθανότατα από αυτοκίνητο που τον χτύπησε μέσα στο στρατόπεδο. Στην αεροπορική μονάδα γίνονται ανακρίσεις για τον εντοπισμό του ασυνείδητου οδηγού που άφησε αβοήθητο το θύμα του. Ο άτυχος νέος γεννήθηκε στον Κορυδαλό και οι γονείς του είναι κάτοικοι Μεσίνης. Είμαστε κυρίες και κύριοι, ήδη 46 πρώτα λεπτά και 59 δευτερόλεπτα μετά τις 8. Είναι τα γεγονότα των 8.30 από το Μεγάλο Κανάλι και να περάσουμε τώρα στο διεθνή χώρο. Σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ φανατικών και μετριοπαθών Ισλαμιστών μένονται στην Αφγανική πρωτεύουσα. Οι Μουτζαχεδίν βομβαρδίζουν από ξηράς και αέρος κυβερνητικά κτίρια, ενώ στους δρόμους της Καβούλ οι μάχες διεξάγονται από σπίτι σε σπίτι.
Οι μάχες μένονται στην Καμπούλ μεταξύ των ανταρτών λίγες ώρες μετά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός. Οι φανατικοί μουτζαχεντίν του Χερπατιάρ βομβάρδισαν με ρουκέτες περιοχές της πρωτεύουσας που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του μετριοπαθούς Μασούντ. Ο Μασούντ όμως, που έχει την υποστήριξη του πρώην κυβερνητικού στρατού, ελέγχει την κατάσταση στην Καμπούλ και στέλνει όλο και περισσότερους μαχητές του με ελικόπτερα στην πρωτεύουσα. Αλλά και η αεροπορία των πρώην κυβερνητικών δυνάμεων χτυπά τους φανατικούς του Χερπατιάρ που επιδιώκουν να εγκαθιδρύσουν Ισλαμικό κράτος. Οι μετριοπαθείς αντάρτες υποστηρίζουν τη νέα κυβέρνηση του αρχηγού των Μουτζαχεντίν, Μοτζαντίντι, ο οποίος μεταβαίνει σήμερα οδικός από το Πακιστάν στην Καμπούλ. Είναι μια εντυπωσιακή πομπή 100 αυτοκινήτων. Ο Μοτζαντίντι θα τεθεί επικεφαλής κυβερνητικού συμβουλίου, στο οποίο θα μετέχουν 50 ηγέτες των ανταρτών και θα κυβερνήσει το Αφγανιστάν ως η διεξαγωγή ελεύθερων εκλογών. Το τουρκικό μοντέλο προωθεί στο μουσουλμανικό νότο της πρώην Σοβιετικής Ένωσης με τη διπλωματική εκστρατεία που ξεκίνησε σήμερα ο Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ. Και ενώ ο Τούρκος Πρωθυπουργός αναχωρούσε για το Ουσμπεκιστάν, τρεις ένοπλοι, μέλη της οργάνωσης Dev Sol, επετέθησαν και γάζωσαν με αυτόματα όπλα λεωφορείο της τουρκικής αστυνομίας στην Κωνσταντινούπολη. Σκοτώθηκε ένας αστυνομικός και τραυματίστηκαν 8. Ο Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ έφτασε φορτωμένος με δώρα σήμερα στην Τασκένδη, πρωτεύουσα του Ουσμπεκιστάν, πρώτο σταθμό της μεγάλης περιοδίας του στις μουσουλμανικές χώρες της περιοχής. Και δήλωσε ότι το ταξίδι αυτό είναι το πιο σημαντικό στα 30 χρόνια της καριέρας του. Η Τουρκία επιδιώκει να εμφανιστεί ως μοντέλο δημοκρατικού κράτους για τις νέες αυτές χώρες. Ο Ντεμιρέλ θα προσπαθήσει να πείσει τις ηγεσίες τους να αλλάξουν το κυριλικό αλφάβητο με το λατινικό και θα τους υποσχεθεί σημαντική οικονομική βοήθεια. Ο ίδιος δήλωσε επίσης ότι η τουρκική τηλεόραση θα αρχίσει σύντομα να εκπέμπει στην περιοχή. Μια γυναίκα, ηγετικό στέλεχος των εργατικών και πρώην τραγουδίστρια και χορεύτρια στο Παλάντιουμ του Λονδίνου, έσπασε την παράδοση στη Βρετανία και κατέκτησε το υψηλό αξίωμα της Προέδρου της Βουλής των Κοινοτήτων. Δύο παραδόσεις έσπασαν σήμερα στην πρώτη συνεδρίαση της Βουλής των Κοινοτήτων μετά την εκλογική νίκη των συντηρητικών. Η καλήφωνη Betty Booth Royd, 62 χρόνων, θα διευθύνει στο εξής τις πολυτάραχες συνεδριάσεις του σώματος. Συγκέντρωσε 372 ψήφους έναντι 238 που έλαβε ο συντηρητικός Peter Brook. Γίνεται έτσι και η πρώτη πρόεδρος της Βουλής από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που δεν ανήκει στο κυβερνόν κόμμα. Η πρώην τραγουδίστρια και χορεύτρια που άρχισε την καριέρα της στην πολιτική εργαζόμενη ως γραμματέας στα γραφεία του Εργατικού Κόμματος υποσχέθηκε να τηρήσει τις παραδόσεις της Βουλής των Κοινοτήτων. Και πάλι στα δικά μας, η άσφαλτος δεν βάφτηκε με αίμα μόνο στο εθνικό δίκτυο, αλλά και μέσα στην άδεια Αθήνα. Οι έρημοι δρόμοι έκαναν πολλούς οδηγούς να αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες και να αγνοούν τους σηματοδότες. Σε δύο τροχαία ατυχήματα τραυματίστηκαν 6 άτομα. Σε κατάστημα επίπλων της οδού Αριστοτέλους καρφώθηκε το γιο ταχύ που οδηγούσε η Ελισάβετ Παρασκευαίδη 30 χρόνων μετά τη σύγκρουσή του με διερχόμενο γιο ταχύ. Έβρα την Ήπειρου. Ναι. Με πράσινο κανονικά και ένα. Βλέπω παρά δύο λεπτά, βλέπω ότι η Mercedes να έχει παραβιάσει το κόκκινο το σήμα. Τη χτυπάω με το μπροστινό του αυτοκίνητου στη μέση και εν συνεχεία εξερίζωσε το δέντρο εδώ και μπήκε μέσα κατευθείαν. Κάποιος όλο το αυτοκίνητο, νομίζαμε ότι θα πιάσει φωτιά. Η Παρασκευαίδη τραυματίστηκε ελαφρά στον αριστερό ώμο, μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ και της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Λίγο αργότερα, 4 άτομα ακόμη τραυματίστηκαν σε μετοπική σύγκρουση γιο ταχύ αυτοκινήτου μεταξύ στη Λεωφόρο Κηφισίας 151. Ο οδηγός του ταξί, Γιάννης Κούρτης, κατευθυνόταν στη Κηφισιά. Προσπάθησε ανεπιτυχώς να αποφύγει τη σύγκρουση με πούλμαν που εκινείται στο ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας. Τελικά, μετά τη σύγκρουση με το πούλμαν, το ταξί πέρασε το διάζωμα και βγήκε στο αντίθετο ρεύμα. Μέσα από τα δεδάκια μου ερχόταν ένα κίτρινο πράγμα πάνω μου. Δεν κατάλαβα τίποτα, ούτε να φρενάρω, μπορούσα τίποτα. Μια Αθήνα πολιορκημένη από τα σκουπίδια θα βρουν οι εκδρομείς που επιστρέφουν, αλλά και πίσω τους στις επαρχιακές πόλεις άφησαν βουνά τα σκουπίδια, τα οποία ζώνουν πλέον όχι μόνο την Αθήνα και τον Πειραιά, αλλά ολόκληρη την Ελλάδα. Αύριο οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα έχουν μια κρίσιμη συνάντηση με εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι συνδικαλιστές πάντως λένε ότι η απεργία θα συνεχιστεί. Στις 10 έως 15.000 τόνους φτάνουν τα σκουπίδια που βρίσκονται εδώ και μέρες στη χωματερία Άνω Λιωσίων χωρίς υγειονομική ταφή.
Υπάρχει κίνδυνο σίγουρα επάνω γιατί τα σκουπίδια δεν θάβονται και νοσοκομιακά έρχονται και δεν θάβονται. Ο κίνδυνος να ξεσπάσει πυρκαγιά από αυτοανάφλεξη των σκουπιδιών στη Χωματερή είναι μεγάλος. Οι κάτοικοι των περιοχών Αγίων Αναργύρων, Άνω και Νέων Λιωσίων που βρίσκονται κοντά στη Χωματερή εκφράζουν φόβους για επιδημίες. Βρωμάμαι, μας φάγανε τα σκουλίκια, έχονται τα σκυλιά τα ανακατεύουν. Εδώ θα πεθάνουμε να με. Τι πράγματα είναι αυτά. Η συνέχιση της απεργίας είναι βέβαιη, αφού από τη μεριά της κυβέρνησης δεν έχουμε καμιά ιδιαίτερη εξέλιξη. Κίνδυνο για τη δημόσια υγεία αποτελούν τα σκουπίδια και στον Πειραιά. Πρώτη εικόνα των εκδρομέων που επιστρέφουν στον Πειραιά είναι οι χιλιάδες τόνοι των σκουπιδιών που καθημερινά αυξάνονται στους δρόμους και τις πλατείες της πόλης και η φοβερή δυσοσμία που θα δυσκολέψει τη ζωή τους και τις ημέρες που έρχονται. Τα σκουπίδια εδώ είναι άστο, βουνό. Ακόμα είναι βουνό. Πιστεύω από εδώ θα πάθει μιλαρά, όχι πανούπλα που λένε. Μικρό καλοκαιράκι σήμερα με το θερμόμετρο στους 25 βαθμούς και πολλοί από τους Αθηναίους κατέφυγαν στις παραλίες για να δροσιστούν. Πολλοί από τους αναπομείνοντες Αθηναίους προτίμησαν σήμερα τις χαρές της θάλασσας. Έτσι, οι παραλίες της Αττικής στην ιδιαίτερα ζεστή αυτή μέρα θύμιζαν έντονα καλοκαίρι και δεν ήταν λίγοι αυτοί που επιχείρησαν την πρώτη τους βουτιά. Σιγά σιγά και με επιφυλάξεις ή πιο αποφασιστικά. Άλλοι, πιο διστακτικοί, προτίμησαν την ηλιοθεραπεία, το διάβασμα, την περισυλλογή και τις αθλητικές επιδόσεις στην άμμο. Ξεφεύγουμε από την καθημερινότητα, φυσή, από το άγχος κτλ. Το κρύο, οι βροχές και η κακοκαιρία του προηγούμενου μήνα είναι κιόλας μακριά. Λίγες μέρες πριν μπει ο Μάιος, στις παραλίες Αττικής είναι κιόλας καλοκαίρι. Επί δύο αιώνες ήταν θαμμένος στα βάθη των ωκεανών ανοιχτά της Ουρουγουάης ένας αμύθιτος θησαυρός. Η ισπανική γαλέρα, την οποία κούρσεψαν οι πειρατές το 1792, ανασύρθηκε από το βυθό με το χρυσάφι και το ασίμι που είχε απομείνει στα αμπάρια της. Η ισπανική γαλέρα El Preciado βυθίστηκε από πειρατές το 1792 ανοιχτά των ακτών της Ουρουγουάης. Μετά από 200 χρόνια, ο θησαυρός που υπήρχε στα μπάρια της ανακαλύφθηκε από δίτες, οι οποίοι χρειάστηκαν 2 χρόνια για να εντοπίσουν το ναυάγιο και να φέρουν στο φως του ήλιου το πρώτο χρυσό νόμισμα. Μέσα σε λίγες ημέρες κατάφεραν να ελκύσουν 8 ράβδους χρυσού, περίπου 1000 χρυσά νομίσματα και μερικά ασημένια. Η γαλέρα έκανε 2 ταξίδια το χρόνο μεταφέροντας στην Ισπανία τους φόρους των αποικιών της. Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτουν οι κυνηγοί του θησαυρού, κατά το τελευταίο ταξίδι της η γαλέρα μετέφερε 47 τόνους χρυσού, 147 τόνους ασίμι και ένα επίχρυσο άγαλμα της Παρθένου Μαρίας ύψους 2 μέτρων. Η συνολική τους αξία 1.400.000.000 δολάρια. Και να περάσουμε τώρα στις αθλητικές ειδήσεις της ημέρας με τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο. Χρήστο, φαίνεται ότι με τα βάρη που σηκώνουν καθημερινά οι Έλληνες έχουν και επιτυχίες στην Ευρώπη τελικά στο άθλημα αυτό. Στο άθλημα πραγματικά αυτό, Νίκο. Και άλλη επιτυχία στους πανευρωπαϊκούς αγώνες που γίνονται στην Ουγγαρία, λοιπόν. Τη 4η θέση στην Ευρώπη, ταυτόχρονα, το εισιτήριο για την Ολυμπιάδα του καλοκαιριού στην Βαρκελόνη πήρε ο πρωταθλητής μας της Άρσης Βαρών, Παύλος Σαλτσίδης. Στους αγώνες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που γίνονται στην Ουγγαρία και από όπου παρακολουθούμε πλάνα, ο Σαλτσίδης πήρε την 4η θέση στην κατηγορία των 110 κιλών. Σήκωσε για την ακρίβεια 382,5 κιλά συνολικά, ισοφαρίζοντας το πανελλήνιο ρεκόρ που κατέχει ο ίδιος. Κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ στο ZT, σηκώνοντας 212,5 κιλά, ενώ την πρώτη θέση στην κατηγορία του πήρε ο Κατσούριν από την Κοινοπολιτεία, που σήκωσε 415,5 κιλά. Δεύτερος καρετάγει ο Ισραηλινός Ντάντικ, τρίτος ήταν ο Πολωνός Μπάνασακ, το οποίο το βλέπουμε εδώ. Μετά την πασχαλινή ηρεμία, η αγωνιστική κίνηση ξαναρχίζει αύριο με μπάσκετ. Στις 8.30 το βράδυ, λοιπόν, στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Δάφνη για το κύπελλο Ελλάδας. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει τα προημιτελικά τον Πανιόνιο. Αφού η Μίλαν έχει εξασφαλίσει εδώ και πολλές αγωνιστικές τον τίτλο στην Ιταλία, το ενδιαφέρον τώρα στο καμπιονάτο στρέφεται στο ποιες ομάδες θα βγουν τη νέα χρονιά στο κύπελλο UEFA αλλά και ποιες θα αποφύγουν τον υποβιβασμό. Είχαμε λοιπόν σημαντικά παιχνίδια χθες, είδαμε τα σημαντικότερα στο θεσινό μας δελτίο, ας δούμε και μερικά ακόμα τώρα. Πάρμα Τζένοα είναι το παιχνίδι και κεφαλιά του Μινότη στο 64 ανοίγει το σκορ για την Πάρμα. Το δεύτερο γκολ θα έρθει από το φοβερό σουτ του Τόμας Μπρόλιν του Σουηδού στο 77 και να περάσουμε στην αρένα Μπεντεγκόντι, όπου η Βερόνα έπαιζε με τη Φιωρεντίνα και βλέπουμε το πρώτο γκολ, ένα καταπληκτικό γκολ του Μπράγκα στο 16 για τη Φιωρεντίνα. Θα έρθει η σοφάριση με το Λουκίνι στις αρχές δεύτερου ημιχρόνου, στο 48 για την ακρίβεια, εδώ. Από πολύ κοντά πλάσαρε ο παίκτης της Βερόνα 1-1. Όμως ο Μπράγκα ήταν σε πολύ μεγάλη μέρα. Πρώτα θα προλάβει τον goalkeeper της Βερόνα, θα πετύχει το 1-2. Και μετά από την παλιά που θα του κάνει ο Ντούγκα θα πετύχει και το 1-3. Ο Φάνα θα μειώσει με πέναλτι Βερόνα Φιωρεντίνα 2-3. Ο καιρός προσφορά ζενεότο ΣΥΠΑ. Να δούμε και τον καιρό. Λιακάδα και ζέστη προβλέπει και για τις επόμενες ημέρες η μετεωρολογική υπηρεσία.
Τις πρωινές ώρες τοπικά θα σημειωθούν ομίχλες, ενώ το απόγευμα θα συννεφιάσει στα κεντρικά και βόρεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 με 26 βαθμούς. Θα δούμε σε λίγο την πρόγνωση για τη χώρα μας, αφού προηγουμένως ρίξουμε μια ματιά στην υπόλοιπη Ευρώπη. Σχεδόν έθριος ήταν ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της Ηπείρου. Λίγες νεφώσεις είχαν τα κεντρικά και οι βορειοανατολικές περιοχές. Έθριος ο καιρός στα δυτικά και νότια, λιακάδα είχαν τα Βαλκάνια και η χώρα μας. Αύριο Τρίτη, σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα. Τις απογευματινές ώρες θα συννεφιάσει στα κεντρικά και βόρεια και ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι μέτρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ηπειρωτικά από 7 μέχρι 21 βαθμούς και στα νησιά από 11 μέχρι 26. Λιακάδα με ασθενείς ανέμους θα έχουμε αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 10 και 24 βαθμών Κελσίου. Σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη. Το μεσημέρι θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 μέχρι 22 βαθμούς. Ιδανικό κλίμα με κλιματισμό καθαρισμό αέρα Ζενεώτο ΣΥΠΑ με σύμμαχ νησιότητας. Και εδώ με το δελτίο καιρού ολοκληρώθηκαν και απόψε τα γεγονότα των 8.30 από το Μεγάλο Κανάλι. Επόμενο ραντεβού με την ενημέρωση από το Μέγκα τα μεσάνυχτα με τον Νίκο Στραβελάκη. Αμέσως τώρα σε επανάληψη, αλλά όσες φορές και αν επαναληφθεί αυτό το επεισόδιο, νομίζω ότι εξίσου ευχάριστα θα το βλέπουμε όλοι μας το τελευταίο επεισόδιο από τις Τρεις Χάριτες. Σας ευχόμαστε μια πολύ όμορφη βραδιά. Καλή σας νύχτα και Χριστός Ανέστη.